Σε χιλιόμετρα μετράτε το καλώδιο ηλεκτροφωτισμού που έχουν κλέψει επιτίδη για να βγάλουν το χαλκό από το δίκτυο φωτισμού του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης. Και σε 1 εκατομμύριο ευρώ αποτιμάται η ζημιά που έχουν προκαλέσει. Αυτό αποκάλυψε σήμερα στο περιθώριο ημερίδας για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό και δημοτικό φωτισμό ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Παπαδάκης. Το κόστος της αντικατάστασης πέρα της προμήθειας του καλωδίου είναι και το κόστος της τοποθέτησης και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος από την άποψη ότι η αντικατάσταση των καλωδίων αυτών σε παλιές σωλήνες είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ μεγάλο. Έχουν βγει 2-3 εργολαβίες γι' αυτό το λόγο στην περιφέρεια, οι οποίες ανέρχονται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, οι δράστες προκειμένου να αρπάξουν το χαλκό των καλωδίων δεν σταματούν σε κανένα εμπόδιο, ενώ επιστρατεύουν κάθε μέσο προκειμένου να φτάσουν στο στόχο τους. Συνήθως από τα φρεάτια δένουν τα καλώδια σε αυτοκίνητα και τα τραβάνε. Παρά το γεγονός ότι στα Χανιά είχαμε γεμίσει τα φρεάτια άμμο, για να μην μπορεί να γίνει αυτό, βγάζουν τον άμμο και τραβάνε τα καλώδια. Οι περισσότερες κλοπές έχουν καταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου εκεί οι επιτίδοι έκλεψαν καλώδια συνολικού μήκους 20 χιλιόμετρων. Στο Ηράκλειο έχουν κλαπεί 2 χιλιόμετρα από την περιοχή των Λινοπεραμάτων και 900 μέτρα από το τμήμα του ΒΟΑΚ που διασχίζει την περιοχή της Καλυθέας. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, συζητήσεις με την αστυνομία για αυτό το θέμα. Κάνει και η αστυνομία ό,τι μπορεί, αλλά νομίζω το θέμα θα λυθεί με ηλεκτρονική παρακολούθηση των φωτισμών. Ναι, το έχουμε συζητήσει στην περιφέρεια και πρέπει να προχωρήσουμε υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική παρακολούθηση του δικτύου. Στο 1.100.000 ευρώ όμως ανέρχεται και το κόστος για το φωτισμό του οδικού δικτύου που βρίσκεται στην ευθύνη της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης ήδη υλοποιεί ένα έργο, το Ενεργήν. Στα πλαίσια αυτού του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση φωτιστικών ιστών και η μελέτη εκ νέου, η ενεργειακή μελέτη φωτισμού του κόμβου Σταλίδας και του κόμβου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και Χανίων. Έχουμε λοιπόν μία πρώτη επαφή με νούμερα συγκριτικά. Όπως τόνισε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, ο φωτισμός για το ΒΟΑΚ κοστίζει 600.000 ευρώ ετησίως και 500.000 υπολογίζεται ο φωτισμός για το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η εξοικονόμηση που μπορεί να γίνει εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη.